Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ. Η υποταγή της πολιτικής της δυνάμεις της αγοράς έχει φτάσει στα όρια της. Στο όνομα της αγοράς και των επενδύσεων που όλο έρχονται και ποτέ δεν φτάνουν και όταν φτάνουν δεν ωφελείται κανένας άλλος πλην των ακολουθών σας επενδυτών, ιδιωτικοποιείται τα πάντα. Σε μια διαρκή σύγκρουση με την κοινωνία και τις ανάγκες της, δημόσια αγαθά σε πληστηριασμό. ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, προχθές ο Αγιαλός και οι παραλίες, έρχεται το νερό, τώρα σειρά έχει παιδεία. Ως εμπορεύσιμο είδος, προσωποκόμιση κέρδους. Και η ακαδημαϊκότητα, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η έρευνα πάνε περίπατο. Δεν έχουν υπεραξία, δεν φέρνουν κέρδη, είναι περιτά. Δεν είναι όμως ότι δεν αντιλαμβάνεστε και το αντισυνταγματικό του εγχειρήματος και την ύβρη της κερδοσκοπίας. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε άλλωστε έναν ακραίο παραπλανητικό τίτλο ως ανεξυπηρετήτη ρητορική που ακούμε συνέχεια περί μη κερδοσκοπίας. Θέλετε να μας πείσετε δηλαδή ότι υπάρχουν επενδυτές, επιχειρηματίες που θα βάλουν τα ωραία λαφτουλάκια τους για να δημιουργήσουν παράρτημα ξένου πανεπιστημίου χωρίς να προσδοκούν σε κέρδος. Μάλιστα. Και ποια είναι αυτά τα εμβληματικά ξένα πανεπιστήμια που περιμένετε? Μήπως τα εμβληματικά ιδιωτικά ΑΕΗ της Κύπρου με την ευγενή χορηγία πολύ γνωστού σας φαντ? Τόσο εμβληματικά που η πλειονότητα των Κυπρίων σπουδάζει στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας. Γιατί κανένα εμβληματικό πανεπιστήμιο που δεν πολύ τολμάτε να το αναφέρετε, δεν το έκανε πουθενά άλλου στον κόσμο να περιφέρεται διακινδυνεύοντας τη φήμη του. Η ιδεολειψία όμως της παράταξής σας μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρόνια παθογένεια. Επί σειρά ετών προσπαθείτε να ιδιωτικοποιήσετε τα πανεπιστήμια μας που ποτέ δεν αγαπήσατε, ποτέ δεν στηρίξατε και συνεχώς λιδωρείτε. Κέντρα ανομίας τα ανεβάζετε, στο έλεος των καταληψιών τα κατεβάζετε. Κύριε, δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, κύριος Πιερακάκης, ακούστε κυρία Υπουργέ. Ο κύριος Πιερακάκης είναι άξιος διάδοχος της προκατόχου του. Αυτός θα βάλει την οριστική ταφόπλακα στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση με ένα νόμο καταφανώς αντισυνταγματικό. Θα του δώσουμε όμως συγχαρητήρια. Τόσα χρόνια το προσπαθεί η δεξιά παράταξη και δεν μπόρεσε να προσπεράσει την βάσανα του συντάγματος. Χρειαζόταν, φαίνεται, νέο αίμα. Επιτέλους βρέθηκαν κάποιοι πιο έξυπνοι, τα είπαν παραρτήματα και ξεπέρδεψε και με το άρθρο 16. Αλήθεια όμως, την πρόβλεψη του συντάγματος ότι οι καθηγητές πρέπει να είναι δημόσιοι λειτουργοί, πώς θα την παρακάμψετε, πώς ενώ θα τους ονομάσετε παραρτηματοχιούχους? Έρχεστε σήμερα να στηρίξετε ένα νομοσχέδιο που θα ανοίξει διάπλατα το χώρο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αμφιβόλου ποιότητας και ακαδημαϊκότητας να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευση αντιχρηματικής αμοιβής. Εκπαιδευτήρια μεταξελίξη των ιδιωτικών κολεγίων και ΙΕΚ και πτυχία σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η αριστεία σας. Πλήρης εμπορευματοποίηση, παράκαμψη του ΔΟΑΤΑΠ, αμφίβολα προγράμματα σπουδών και εν τέλει γενίκευση της επιβολής διδάκτρων. Και όλα αυτά, δίχως να έχετε κάνει καμία σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Καμία ενίσχυση στις υποδομές, στην αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού, στη φροντίδα των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών, στη φοιτητική μέρημνα. Αντιθέτως, δημιουργείτε διαρκώς ταξικούς φραγμούς, ανισότητες και αδικίες. Για να εισαχθεί μαθητής-μαθήτρια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να περάσει τη βάσανο της ελάχιστης βάσης αγωγής και των πανελλαδικών. Για το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, απλώς τη βάση πεδίου, χιλιάδες μόρια ο ένας, χιλιάδες ευρώ ο άλλος. Θέλω όμως να αναφερθώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους της συμπολίτευσης από την περιφέρεια. Καλείστε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ψηφίσετε ένα έκτρωμα που θα επιφέρει ένα γερό, αν όχι οριστικό πλήγμα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, αφού η διαρκής κρίση που πλήττει τα νοικοκυριά από τις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές δεν θα επιτρέψει στις οικογένειες να στέλνουν για σπουδές τα παιδιά τους σε περιοχές σαν τη δική μου, τη Φλόρινα, αλλά ανταυτού θα ανθίσει μεγάλο μέρος υποψηφίων φοιτητών να προτιμήσουν τα εύκολα, την επιλογή δηλαδή ενός ιδιωτικού, χωρίς πολυδιάβασμα που είναι και κοντά στο σπίτι τους. Εγώ θα μιλήσω για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για τα εξαιρετικά του τμήματα σε όλη την περιφέρεια και την πατρίδα μου, τη Φλόρινα, που έχει καταφέρει, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του, μέσα σε λίγα χρόνια να είναι φάρος της ανώτατης εκπαίδευσης και να επιτυχαίνει διαρκώς την ανάπτυξή του. Χιλιάδες απόφυτων τμήματων μας διαπρέπουν στους κλάδους εκπαίδευση, τέχνη, στον πολιτισμό, την έρευνα και την τεχνολογία.
το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, που θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό όχημα για τη μετάβαση και την αλλαγή του παραγωγικού προφίλ της Δυτικής Μακεδονίας, το ακαδημαϊκό μέσο που θέτει τους επιστημονικούς όρους της πράσινης μετάβασης, της κατάρτισης, της επανακατάρτισης, αλλά και της εξειδίκευσης σε κρίσιμους τομείς. Αυτό λοιπόν το Πανεπιστήμιο, σε ένα δυστοπικό πλαίσιο συνεχούς ερήμωσης των λιγνητικών περιοχών εν μέσω απολιγνητοποίησης, σήμερα απειλείται ευθέως από τις νομοθετικές σας επιλογές. Και ναι, συνάδελφοι, συναδέλφες, προχωράτε στην αποανάπτυξη των περιφερειακών ΑΕΗ και τροποποιείτε προς το χειρότερο το μοντέλο χρηματοδότησής τους. Οδηγείτε τμήματα σε πλήρη απαξίωση και κλείσιμο. Έχουμε ξαναδεί το έργο με τα περίφημα σχέδια Αθηνά που εφαρμόσατε. Τμήματα που μπορούν να δώσουν κίνητρο στους νέους της περιοχής μας να επιλέξουν για σπουδές, να επενδύσουν εκεί και να αποτελούν παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας. Έχετε ευθύνη για ό,τι συμβεί. Δεν θα πρόκειται για φυσική καταστροφή. Με την ψήφο σας προδιαγράφετε ένα ζωφερό μέλλον για τη Φλόρινα, τη Δυτική Μακεδονία και όλα τα περιφερειακά ιδρύματα, με τις συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες να γίνονται σύντομα αντιληπτές. Δεν ωφελεί σε τίποτα η επιτυδευμένη εγκατάλειψή τους, ώστε η φυγή να φανεί πιο φυσική, η πληγή να είναι επανόρθωτη. Για τη Νέα Αριστερά, το Δημόσιο Περιφερειακό Πανεπιστήμιο αποτελεί όχημα ανάπτυξης. Μέσω αξιοποίησης στρατηγικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας και μοχλό κοινωνικής, πολιτισμικής και δημιουργικής κινητικότητας. Απέναντι σε αυτό το ατεκμηρίωτο αντισυνταγματικό έκτρωμα του ψευτοακαδημαϊκού νεοφιλελευθερισμού, ορθώνουμε το ανάστημά μας και στεκόμαστε στο πλευρό του Δημόσιου Πανεπιστήμιου και του φοιτητικού κινήματος. Ενώνουμε τη φωνή μας για δημόσια, δωρεάν και καθολική εκπαίδευση για όλους και όλες. Για το Πανεπιστήμιο της πολυδιάστατης γνώσης, της έρευνας, της αμφισβήτησης, της προσωπικής καλλιέργειας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Καταγγέλουμε τη μετατροπή της εκπαίδευσης από αγαθό σε υπηρεσία. Και κύριε Υπουργέ, η χώρα μοιάζει με κυβέρνητο καράβι. Πού το πάτε? Προσπαθώ να βρω τη στρατηγική σας. Δεν ελπίζω ότι θα βρω κάποιο όραμα. Τουλάχιστον μια στρατηγική. Δεν υπάρχει ούτε στρατηγικός σχεδιασμός, ούτε καν βραχυπρόθεσμος, σε όλα τα νομοσχέδια που νομοθετείτε ad hoc και ψηφίζετε μόνοι σας, πάντα με το 41%. Απεχθάνεστε οτιδήποτε δημόσιο και την απέχθειά σας την αξιοποιείτε προς όφελος μιας ομάδας ημετέρων, σε καμιά περίπτωση δεν συμβάλλουν οι πολιτικές σας σε κάποια ανάπτυξη, την όποια ανάπτυξη. Πού εντάσσεται η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, ποια ανάγκη? Ας αφήσουμε την κοινωνική, έστω οικονομική. Εξυπηρετεί. Μόνο μία, δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη. Την ανάγκη κάποιων φαντς και μεγάλων επενδυτών να αυξήσουν την περιουσία τους από τα λεφτά των πολιτών. Και αφού μας υποβάλλατε σε ασκήσεις λογικής περί του συντάγματος, προτείνω στην επόμενη αναθεώρηση να βάλουμε τον τίτλο «Δυναμικό Σύνταγμα», για να μπορεί να αλλάζει εύκολα. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν, να απευθύνουμε στον κύριο Πεγιαρακάκη για τη δήλωση που έκανε, υπάρχουν και άλλα άρθρα του συντάγματος που η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει την αναθεώρησή τους? Ευγενικά ρωτάω. Καταψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο που, όπως λέει και η νεολαία, θα μείνει στα χαρτιά.